Αυτή τη στιγμή θα αναζητηθούν ευθύνες, γιατί ένας δικηγόρος το διαχειριζόταν. Αυτή τη στιγμή είναι και οι άλλοι δύο οι δικηγόροι. Τι συνέβη, ας πούμε λίγο στο, πείτε λίγο εσείς την ιστορία, μην την πω εγώ και θεωρηθεί ότι βάζω... Το καλοκαίρι του 2020 είχε λήξει το μίστομα με τον ιδιοκτήτη. Έγινε τριμελής επιτροπή εκτίμησης ακινήτων και είχε βγάλει το ανώτατο τίμημα 960 ευρώ. Και μετά πήγαμε, ο ιδιοκτήτης ζητούσε 1080 ευρώ. Πήγαμε στην Επιτροπή Διαγωνισμού που μετέχει ο Δήμαρχος και ένας αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και συμφώνησε και ο Δήμαρχος να δώσουμε το τίμημα στο 1080 που ζητούσε ο ιδιοκτήτης, γιατί η υπηρεσία μας είπε ότι το κόστος μετακίνησης θα ήταν πάνω από 20.000 και άρα δεν θα υπήρχε καμιά ζημιά για το Δήμο, θα γινόταν η απόσβεση σε πολλά χρόνια. Πήγε στην Περιφέρεια απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, την ακύρωσε και λέει όχι, να πάτε με την απόφαση της πρώτης επιτροπής στα 960. Και από τότε ξεκίνησε μια δικαστική μάχη. Ενώ είχαμε πάρει στην περιφέρεια και ο Δήμαρχος και γραπτός και προφορικός ότι δεν κάναμε ζημιά στο Δήμο, η διαφορά ήταν 120 ευρώ. Στην αποκεντρωμένη αναφέρεστε. Στην αποκεντρωμένη, στην αποκεντρωμένη. Δεν το δέχτηκε η αποκεντρωμένη περιφέρεια και ακύρωσε την απόφαση Επιτροπής Διαγωνισμού. Επέμενε ο ιδιοκτήτης στα 1080 ευρώ και από τότε ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό είναι και η νομική υπηρεσία, θα αναζητούν και ευθύνες, αν τυχόν γίνανε παραλήψεις, όχι ευθύνες. Αν τυχόν γίναν παραλήψεις ως προς την γιατί εγώ στο ρεπορτάζ διαβάζω στο ρεπορτάζ του GR Times ότι μεσολάβησαν κάποιες δικαστικές διαδικασίες όπου ο Δήμος δεν εκπροσωπήθηκε, δεν άσκησε έφεση επί της αγωγής, επί της απόφασης έξωσης. Έκανε έφεση στις 27/9 ο Δήμος και πραγματικά ειλικρινά, επειδή δεν είμαι νομικός, εγώ το Δήμαρχος αυτή τη στιγμή είναι και οι άλλοι δύο δικηγόροι του Δήμου, που αυτή τη στιγμή θα βλέπουν αν υπάρχουν παραλήψεις οτιδήποτε και πώς μπορούμε, βασικά αυτό είναι σε δεύτερη φάση, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι να ανοίξει το ΚΕΠ και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αυτό είναι το βασικό, και σε δεύτερη φάση θα δούμε αν υπάρχουν παραλήψεις ώστε να γίνει ΕΔΕ ή ό,τι άλλο αποφασίσει ο Δήμαρχος. Ναι, βέβαια τώρα εκ των υστέρων είναι αυτά, κύριε Σουντηράκη, αν μου επιτρέπετε. Να σας πω λίγο, δηλαδή κάτι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και είναι πολύ κρίμα, γιατί εδώ μιλάμε για το πιο κεντρικό ΚΕΠ που έχει ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και εξυπηρετεί όλη αυτή την περίοδο και, και του εγκλεισμού και της καραντίνας άοκνα οι εργαζόμενοι του, το διαπίστωσα και εγώ γιατί χρειάστηκε να εξυπηρετηθώ 2 ή 3 φορές, εξυπηρετούσαν τους πάντες και μάλιστα όλους τους πολίτες, οι οποίοι πολλές φορές η ψυχολογική τους κατάσταση μετά από όλη αυτή την περίοδο δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Εκείνοι όμως ήταν εκεί και εξυπηρετούσαν. Τι θα γίνει? Δηλαδή γιατί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Εγώ διαβάζω στο ρεπορτάζ, το οποίο δεν μπορώ να το αφισβητήσω, ότι ο διοκτήτης προχώρησε σε αγωγή εξώσεως σε βάρος του Δήμου, την οποία κέρδισε. Ωστόσο, άγνωστο γιατί, δεν κατατέθηκε ποτέ έφεση ως προς το τέλος. Κατατέθηκε 27/9 έφεση. Όχι. Δεν κατατέθηκε ως προς το σκέλος της έξωσης, αντίθετα κατατέθηκε έφεση ως προς το ύψος του ενοικίου, με αποτέλεσμα μετά από 3 μήνες η απόφαση να καταστεί εκτελεστέα και άρα ο ιδιοκτήτης να μπορεί να αποβάλει από το ακίνητό του το ΚΕΠ του Δήμου. Ναι, ως προς τη διαδικασία, ναι, όπως ακριβώς τα λέτε. Υπάρχει μια παράληψη τώρα, αυτή δεν εξετάζουν οι νομικοί του Δήμου, εξετάζουμε μάλλον, μας λένε ότι αν έγινε κάποια παράληψη τον 7ο μήνα. Αυτό εξετάζουμε τώρα. Ναι. Γιατί δεν θέλω, ειλικρινά σας μιλάω, με γνωριζόμαστε και χρόνια, ούτε θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά. Πολλά χρόνια. Παράληψη. Ναι, πολλά χρόνια. Και δεν θέλω ξεκάνα να ρίξω ευθύνες. Είμαι μέλος και εγώ της διοίκησης, αναπληρωτής δημάρχου. Σίγουρα κάτι δεν έγινε καλά. Το λέω, σίγουρα κάτι δεν έγινε καλά. Αλλά ειλικρινά, εάν θα μιλήσουμε μετά το μεσημέρι, ακριβώς θα σας πω, κυρία Σαμολαδά, το τι παράληψη έχει γίνει και τι ευθύνες είχαμε εμείς. Σαν διοίκηση. Μάλιστα. Ναι, γιατί υπάρχει και πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει μόνο το συνεργατών που έχουν επιλέξει. Ακόμα μπράβο, και αυτό δεν θέλω να ρίξω κανένα ευθύνη. Υπάρχει σίγουρα πίσω από όλα αυτά, θα αναζητηθεί αν υπάρχει και πολιτική ευθύνη. Ναι. Μάλιστα. Από μέρους μας. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πότε θα εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Γιατί τώρα έχουν μείνει όλα τα αρχεία του ΚΕΠ μέσα εκεί, έτσι δεν είναι? Δημόσια είναι έγγραφα. Και θέλω να πω κάτι, ότι χθες το μεσημέρι, κύριε Σαμαλαδά, με επιτρέπετε, ο κύριος ιδιοκτήτης μας κατεύθυνε προς τη μεριά των δικηγόρων. Οι δικηγόροι μας μιλήσανε με τον δικηγόρο του. Βρέθηκε μια λύση, έστω προσωρινή, για 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι νομίζαμε. Αλλά όταν βρέθηκε μια λύση, ο ιδιοκτήτης πάλι το απόγευμα πήρε την απόφασή του, πάλι αυτή που επέμενε το πρωί,
και είπε, γι' αυτό έδωσα και έκανα και εγώ δηλώσεις ότι αύριο το ΚΕΠ ανήκει, γιατί είχαμε φτάσει ότι αν συνοηθείτε με τους δικηγόρους, συνοηθήκαν οι δικηγόροι και ο ιδιοκτήτης μετά το ξαναπήρε πίσω. Θα ήθελα και εγώ ειλικρινά, μπορεί να έχει χίλια δίκαια, αλλά τουλάχιστον εμείς ήταν μια παράταση 2 μηνών, γιατί λόγω COVID δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε το ιδιόκτητο κτίριο που έχουμε. Θα μπορούσε και εκείνος, όσα δίκαια και να έχει, τουλάχιστον για την έκρηξη λειτουργία του ΚΕΠ. Και όχι υπάρχει ιδιόκτητο δηλαδή κτίριο ακίνητο του Δήμου, που ανήκει στο Δήμο και μπορεί να μεταφερθεί εκεί το ΚΕΠ. Και έχουμε πάρει και την έκρηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε είναι κατάλληλο για να το μεταφέρουμε εκεί, και όπως γνωρίζετε είναι στην παλιά πολεοδομία, εδώ στην κοινότητα του Ευόσμου. Τι εμπόδισε την μετακόμιση, κύριε Σωτηράκη? Ήταν γενικώς λόγω του COVID, πήγε λίγο πίσω. Δεν μπορέσαμε να το τελειώσουμε. Σε αυτό μπορώ να πω ότι πήγαμε λίγο πίσω. Αλλά έχουμε και την έκρηξη από το Υπουργείο. Ναι, αλλά έπρεπε να εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο, όχι να καθυστερήσετε. Δουλειές που μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή ο κόσμος όλος στην περίοδο του εγκλεισμού βρήκε αφορμή, καθάρισε τα σπίτια του, έβαψε, έκανε ένα σωρό πράγματα. Εσείς στο Δήμο έπρεπε να βρείτε αυτή την ευκαιρία και να το κάνετε κι εσείς. Ναι, να σας πω λίγο κάτι, σε αυτό έχετε δίκιο απόλυτο, αλλά όταν θέλεις μια έγκριση από τα Υπουργεία, ναι, και επειδή κάνετε πολλά χρόνια ρεπορτάζ, και όταν ένα χαρτί να το πάρεις σε μια εβδομάδα ή 15 μέρες και οι υπάλληλοι είναι λόγω COVID, λείπουν και τέτοια, μπορεί να το πάρεις σε 3 μήνες, 4, και όπως σας το λέω, δηλαδή η διαφορά χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Και όχι, δεν θέλω να καλυφθώ πίσω από αυτά σαν διοίκηση, απλώς ο COVID σε κάποια πράγματα μπορεί όντως να μας βοήθησε σαν Δήμο. Δεν το συζητώ αυτό που λέτε, αλλά σε κάποια πράγματα τουλάχιστον θα θέλαμε έγκριση από υπηρεσίες κρατικές, πήγαμε πολύ πίσω. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σωτηράκη. Εύχομαι γρήγορα να βρεθεί λύση. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.